Πάλι κάνετε λογικά άλματα, κύριε Γιουργαντά. Πάλι προσπαθείτε να κλέψετε, αλλά δεν ξέρετε να κρυφτείτε. Αυτό που διαβάσατε πριν, κύριε Γιουργαντά. Προσέξτε πώς απευθύνεστε. Αυτό είναι πρακτικά, κύριε Πολάκη. Αυτά είναι πρακτικά. Και όταν αρχίζουν τα γραφούμενα, παύουν τα λαλούμενα. Πρακτικά, εντάξει. Που δεν αμφισβητάνε πρακτικά. Κανένα δεν τα αμφισβητά. Ακούσατε τι σα είπα. Όταν αρχίζουν τα γραφούμενα, παύουν τα λαλούμενα. Τα λαλούμενα είναι οι εκτιμήσει, είναι οι καταθέσει, είναι οι εκτόψει. Το καταλαβαίνετε. Γραφούμενα. Για γραφούμενα. Γραφούμενα μιλάω. Για γραφούμενα μιλάω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι. Ακούστε αυτό που διαβάζατε εσείς πριν. Σελίδα 1086. Πηγαίνετε σας παρακαλώ εκεί. Πηγαίνετε σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε ο κύριος. Ακούστε. Εσείς ποτέ δεν έχετε πάρει το λόγο. Όλο πετάγεστε, κύριε Μπουκόρε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Που οικοδόμησε. Α, καλά. Καλά, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ακούστε τώρα τι μας είπε ο κύριος Γιουργαντάς προηγουμένως και οικοδόμησε όλη του την συλλογιστική. Διαβάζει και παρουσιάζει ως απόφαση τη συζήτηση που έγινε πριν κατά τη διάρκεια του θέματος που λέει προτείνεται για τη δημιουργία της αλόγοδομης προτείνεται. Άντε και στο όλο. Η υπογραφή συμφωνητικού με την Εστέλοντερ. Η έγκριση λειτουργίας δομής και υλοποίησης προγράμματος σύμφωνα με αναλυτική εισήγηση της κυρίας Παυλοπούλ. Η έγκριση δαπάνης και λειτουργίας δομής που θα βαρύνει το ΚΕΛΠΝΟ, κατά ανώτατο όριο ΤΑΔΕ, υπηρεσιακό έγγραφο, οι συνεργάτες στη δομή θα αμείβονται από χορηγίες των 6 και 18 αποφάσεων. Μισό λεπτό. Ξέρετε εσείς κανένα πρακτικό συλλογικού οργάνου το οποίο να περιγράφει τη διαλογική συζήτηση πριν και από κάτω που λέει τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν? Η μόνη πρόταση που δεν έχουν από όλα τα προηγούμενα στο αποφασίζουν είναι αυτή που μας είπατε εσείς. Οι συνεργάτες στη δομή θα αμείβονται από χορηγίες. Γιατί δεν το αποφασίζουν αυτό από λέτε, κάτω. Είναι πλαστό και αυτό. Γιατί πέστε δεν το. Πέστε για μένα, το. Ναι. Είναι πλαστό για και μένα, αυτό. Ναι. Τα κύριε πήρε συνάδελφοι της πλειοψηφίας και αυτό πλαστό. Ακούστε με, μην πετάγεστε. Είναι και προφανές. Αυτό πλαστό. Να το κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Όλα πλαστά. Ό,τι μας έστειλε ο εισαγγελέας δεν είναι όλα πλαστά. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Είναι προφανές. Ό,τι δεν του αρέσει του κυρίου Πολάκη είναι πλαστό. Όχι, εκεί που αποδεικνύω το πασιφανές σας ψεύδος. Ζητήστε τώρα αντίγραφα από την υπηρεσία να μας το στείλουν. Ακούστε με. Ζητήστε να μας στείλουν τώρα από το κεντρό. Μην ταράζεστε. Θα κάνουμε ώρες εδώ. Ζητήστε να έρθει ένα αντίγραφο. Όσες ώρες θέλετε. Ζητήστε να έρθει το πρωτότυπο τώρα. Μην πετάγεστε. Πετάγεστε. Είστε πολιτικό προϊστάμενο. Ζητήστε το πρωτότυπο τώρα. Ακούστε με. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κυρία Καπαδία. Απλώς επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία και η διαδικασία είναι ότι θα αρχίσουν οι εισηγητές, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Γιωργαντάς, λοιπόν, μπορεί να έχετε τις ερωταπαντήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που δικαιούται ως εισηγητής. Νομίζω... Εδώ τώρα έχουμε περάσει μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα επί της διαδικασίας, ενώ μπορείτε να το κάνετε. Ξεκίνησε το έγγραφο. Ναι, είναι γνωστή μέθοδος αυτή. Απλά παρουσιάζει ως απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει, η μόνη πρόταση από τη συζήτηση που έχει γίνει πριν, υποτίθεται, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποτίθεται, γιατί η κυρία Καμαρδινού έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα. Καμιά συζήτηση για προσλήψεις. Η μόνη πρόταση που δεν περιλαμβάνεται στο «τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν», που αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Ωραία, ο κύριος Πολάκης θεωρεί πλαστό το πρακτικό που υπάρχει στην υπογραφή. Μα το θεωρεί πλαστό, αυτό λέει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιωργαντάς ξεβρακώνεται και δεν ξέρει τι να πει και μετάγεται. Μονοπολεί την επιτροπή ο κύριος Γιωργαντάς. Εδώ και μία ώρα ακούμε μόνο τον κύριο Γιωργαντά. Για να μαθαίνετε ότι δεν υπάρχει. Για να μαθαίνετε. Δεν υπάρχει. Των ερωτήσεων. Ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε. Αρχίζουμε, λοιπόν, τη διαδικασία των ερωτήσεων. Έχει εξαντλήσει, λοιπόν, τον χρόνο του ο κύριος Γιώργαντας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για μισή ώρα μιλάς. Νομίζω... Όχι. Αυτό πρέπει να καταγραφεί αυτό. Προσπάθησε να παραπλανήσει
την Επιτροπή. Ποιος? Ποιος? Λέγοντας ως απόφαση. Να είσαι σοβαρός όταν μιλάς μαζί μου. Εντάξει. Είμαι πολύ σοβαρός. Να είσαι σοβαρός. Είμαι πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός είσαι. Παρουσιάζοντας ως απόφαση τη μοναδική πρόταση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο σημείο των πρακτικών που λέει τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν. Λοιπόν, να το απαντήσω αυτό, να καταγραφεί. Δεν υπάρχει. Καταγραφή, κύριε Λάπα, να καταγραφεί. Είναι αγωνιώδης η προσπάθεια. Εγώ έκανα χρήση πρακτικού που υπάρχει στην δικογραφία. Έκανα χρήση πρακτικού που υπάρχει στην δικογραφία και δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Το αυτό ήρθε μετά από κανέναν. Λέει η κυρία Τσάγκαρη. Τι αριθμό έχει το πρακτικό? Τι αριθμό έχει το πρακτικό? Αυτό είναι το 8, 33 νομίζω. 33 είναι. Το 33 είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Το έχει στα χέρια σα. Το αυτό το πίεση το δικό μου. Φαντάζομαι αυτό που διαβάζει. 23 Τρίτου του 17. Είναι 33 τη 18 το 12 το 8. Το πρακτικό. Είναι το υπαρήν 33 τη 18 το 12 το 8. Αυτό δεν είναι το πρακτικό. Συγγνώμη. 33 του 17. Μάλλον είναι η διαβίβαση. Και εκεί που διαβάζετε, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο 1087 σύλληδα, πριν έχει το πρακτικό, τι αριθμό έχει? Στο τέλος. Είναι πολλά πρακτικά. Δεν είναι... Μα λέμε, είναι το 33. Αυτή είναι η το πρακτικό είναι το 33, πρέπει να είναι, κύριε Λάπα. Αν είναι 33, κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο, σα προσκόμε σε κάποια έγγραφα. Σε ένα από αυτά, ο κύριος Καλαμπαλίκης λέει ότι και το επαρήν 33, 18 το 18. Δεν το πάγω, την πρόσταση. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Την πρόταση Τσάγκαρη. Λέει, εκτός των άλλων τεσσάρων πρακτικών που ζήτησε η κυρία Τσάγκαρη, είναι και το επαρήν της 33ης συνεδρίασης 18-12-8, το οποίο ζήτησε η κυρία Τσάγκαρη από τον κύριο Καλαμπαλίκη, προκειμένου, τη διαβάζω μέσα, το έγγραφό του, προκειμένου κατά τη δήλωσή της να προβεί στην προσθήκη σχετικών παραγράφων στο κείμενο των πρακτικών, οι οποίες αφορούν τη διάθεση ποσού από τις χορηγίες του ΟΠΑΠ για την αμοιβή συνεργατών. Προστέθηκε λοιπόν εκ των υστέρων, ναι ή ου. Να η πλαστογραφία, κύριε Γιωργαντά. Τα πιάσαμε. Να η πλαστογραφία. Θα τα πιάσουμε σε λίγο, αλλά ακούστε λίγο. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο κύριος Καλαμπαλίκης. Κύριε Γιωργαντά. Εντάξει, δηλαδή, άρα εμείς έχουμε ένα πρακτικό στα χέρια μας που είναι πλαστό, κύριε Λάπα. Αλλά. Ποιο είναι πλαστό, ρε παιδιά? Να έρθει τώρα το πρωτότυπο από την υπηρεσία. Δεν υπάρχει το πρωτότυπο, κύριε. Να έρθει τώρα το πρωτότυπο από την υπηρεσία. Τι κάνουμε τώρα? Τα πρωτότυπα. Ποιο τα πήρε τα πρωτότυπα? Δεν τα ακούτε. Ο υπουργός είπε πήρε αντίγραφα. Ποιο τα πήρε? Μακάρι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιωργαντά, συμφωνούμε να αναζητήσουμε τα πρωτότυπα. Όμως, ακούστε, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που τηρεί τα πρακτικά, ο κ. Καλμπαλίκης, λέει ότι τελικά ενώ παρέδωσε τα πρωτότυπα στην κυρία Τσάκαρη, του επέστρεψε φωτοτυπημένα με την προστίκη αυτή που σας είπα. Δήθεν για χορηγίες των συνεργατών από χορηγίες του ΟΠΑΠ. Αυτό πρόσθεσε η Τσάκαρη. Να έρθει η κυρία Τσάκαρη και ο κ. Καλμπαλίκης εδώ. Να έρθει, να έρθει. Γιατί όχι? Κυρία Τσάγκαρη και ο κύριος Καλαμπαλίκης εδώ. Γιατί όχι, γιατί όχι? Γιατί ο κύριος Καλαμπαλίκης, έχω δικό του έγγραφο εδώ που λέει. Αυτό έπρεπε 7 από Τρίτου, την αρχή, ακούστε λίγο κύριε Λάπα. Καλαμπαλίκης 7 Τρίτου του 18. Καμία διαδικασία ότι, σήμερα, τίποτα. Μετά από αίτημα της κυρίας Κρεμαστινού βρήκε το 80-94 που υπάρχει στο πρακτικό που αναφέρεται. Άλλα λέει σε ένα έγγραφο Καλαμπαλίκης. Λοιπόν. Όχι, το 80-94. Το θεωρεί έγκυρο. Έγκυρο, λέει. Μπορείτε να αρχίσετε τις ερωτήσεις λοιπόν, σας. Κρατάμε αίτημα για κυρία Τσάγκαρη και κύριο Καλαμπαλίκη. Καταγράφτηκε το αίτημα. Να αρχίσετε τις ερωτήσεις επιτέλους. Να μπούμε στη διαδικασία. Τέρμα η συζήτηση για το Καλαμπαλίκη.